Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε λοιπόν σε έναν αγώνα ο οποίος είναι να πάρει φωτιά πως μας έχουν δείξει δύο ομάδες. Δύο ομάδες σε μεγική φορία τώρα στο Summer της Elite. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε έρθει. Θα συγκορυφθεί. Όπου η ομάδα των Magic Men BC δεν έχει το καλύτερο ιστορικό αυτή τη στιγμή. Θα σκοράρει τον Καρακώστα. Έως τώρα έχει δεχτεί 3 εκατοστάρες και στους αγώνες 0-3. Έχει την ήττα του The Boss με 61-115. Από τους άλλους άνθρωπος με 59-115 πάλι. Και με τους Ελλάς Paper Bears με 109-66. Στην αντίπερα η ομάδα των δυσκολημένων μαζί με τις εμφανίσεις είναι με 2 νίκες και 1 ήττα. Οι 2 νίκες έχονται μία από τον Ελλάς Paper Bears με 74-84 και τον MNP με 89-76, ενώ η ήττα τους είναι σε ένα οριακό μάτς του Σικάριος 99-94. Καταλαβαίνετε ότι αν δούμε καθαρά και μόνο τις ιστορίες των ομάδων στον όμιλο, οι δυσκολημένοι μαζί έχουν το πλεονέκτημα. Απ' την άλλη, είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας αυτών των αποτελεσμάτων ο Κιώσια, ο οποίος δίνει τεράστια δύναμη κατά την μπασκέτα. Οπότε πρέπει να δουν πώς είναι πίσω από την έλλειψη σήμερα. Απ' την άλλη, είμαστε με την PC, όπως δήλωσε ο Κώστας Καρακώστας, και να φέρνουν το μικρό του, γιατί υπάρχει ο αδερφός του Αλέξανδρου Καρακώστας, όπου θέλουν και έχουν έρθει περισσότερο κόσμο τη φορά να κάνουν το κάτι παραπάνω. Θα δούμε αν θα έχει αυτό το αποτέλεσμα. Και έχουμε το πρώτο φάουλ του. Το δεύτερο φάουλ αυτό που είναι. Δεν έχει πρόβλημα. Με το φάουλ του Μάτσου Γιουνάιτεντ BC, το οποίο το κάνει ο Παραλίκης επάνω στον Γαλανό. Αυτό που μας είπαν από την πλευρά των δυσκολημένων μαζί ο Χρυσαρτίδης, έχουν λέει στο πάγκο, είναι το χαρακτηριστικό του το μαλλί του. Θα πούμε ότι λέει αυτή τη τελευταία φορά ότι καλά δήλωση και κερδίσαμε. Νομίζω δεν αλλάζει αυτό πλέον. Οπότε καταλαβαίνετε στα γούρια μια ομάδα, στα νούμερα οι άλλοι. Θα δούμε ποιος θα επικρατήσει σήμερα. Αυτά δούμε για αρχή και πάμε πλέον για τα αποτελέσματα και το αποτέλεσμα του αγώνα, το οποίο το μάθουμε στο πέρας του και είπαμε υποσχό ότι υπέστηκε ένα πάρα μα πάρα πολύ δυνατό αγώνα. Δεν μπορεί να βγει σε επίθεση ο Πούλιος, παρ' όλα αυτά μπαλαμένει στην κατοχή των δυσκολισμένων μαζί. Επίθεση με τη συγκεκριμένη μαζί πάλι στα χέρια του Δημητρακόπουλου. Θα πάει μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει από κάθε αστείο καλά. Συνέχεια πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Παραλίκης. Θα φέρει το παιχνίδι στην ισοπαλία. Τρέχει ο Δημητρακόπουλος. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Για πολύ καλή άμυνα πάνω στο σουτ τον δυσκολεύει, θα βγάζει και εκτός οροφίας. Εδώ έχουμε το φάουλ του Διαχιώτη. Το τρίποντο στη συνέχεια φυσικά και δεν μετράει. Πολύ μετά το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό, ομαδικό και ατόμικο του Διαχιώτη. Αλέξανδρος Καρακώστας, τον αδελφό του, δεν θα είναι το σούτο Φεστόγκας. Δεν καταφέρνουν γενικά μας να σκοράρουν, θα τρέξουν. Μπάλα μένει στα χέρια των δυσκολισμένων μαζί, παρότι δεν έχουν δώσει την ελέξη καλά ο Δημητρακόπουλος. Είχε παρεμβολή εκεί πέρα. Διαχιώτης θα περάσει
Μπάλα δεν κάνει χατήρι σήμερα ακόμα. Δεν έχει βοηθήσει. Παραλήψης θα πάει μέχρι μέσα. Μπάλα στο καλάθι. 8-6. Καλώς κατεβάσει. Καλάθι και φάουλ. Φάουλ το οποίο θα χρεωθεί ο Κώστας. Θα δώσουν ευκαιρία στον Καλανόδη το έμεσο τρίποντο. Να δούμε αν θα το εκμεταλλευτεί αυτό. Θα το κάνει. 8-9. Πάει μέχρι μέσα και έχουμε την τρομερή άμυνα του Ιωρόπουλου. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Οι μας βοηθήσει δεν έχουν καταφέρει το σκορά όσο είναι αυτή την επίδεση. Ούτε σε καμία συνέχεια. Θα ανέβει να τρέξει ο Γρηγορόπουλος. Η Αχιώτη θα πάρει το σουτ. Δεν σκοράρει. Καλάνο στο rebound. Θα σκοράρει αυτός όμως. Δίνει την διαφορά στο συν 3. Και φάουλ το οποίο θα κάνει ο Γρηγορόπουλος. Όχι, βήματα θα χρειωθεί. Δεν είναι φάουλ. Προηγήθηκε ένα βήματα του φάουλ. Οπότε η μπάλα σε δυσκολημένη μαζί και είναι να αυξήσουν την διαφορά του πλέον σε απόσταση ασφαλείας. Σε περίπτωση επιθυμένης επίθεσης. Θα δούμε αν μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό. Μπάσκετ του Γαλανού. Θα πάρει το σουτ χωρίς αποτέλεσμα. Δεν εκμεταλλεύονται εδώ πέρα. Επαναφορά από τα χέρια του Σοφίδη. Καρακώστας αφήνει τον Τσοκτώγκα. Θα πάρει το δεν θα σκοράρει. Λίγο συνεχιδιασμό. Δεν καταφέρνει να σκοράρει ο Γρηγορόπουλος. Σοφίδης. Και έχουμε μια πολύ καλή άμυνα από τον Κούλιο. Διακιώτης. Γίνεται το κλέσιμο Καρακώστας. Σοφίδης. Και έχουμε το φάουλ το οποίο θα κρυωθεί ο Γρηγορόπουλος πάνω στο σουτ. Τρίτο ομαδικό. Δύο βολές στο Σοφίδη. Να μειώσει τη διαφορά. Πρώτη βολή έξοχη. Μένει η διαφορά στους δύο, αλλά είναι επιθετικό το rebound. Θα τραβήξουμε τον χρόνο μέχρι τέλους μάλλον. Καρακώστας. Δεν χάνει την μπάλα. Και έχουμε την ισοπαλία πλέον. 11-11. Θα τρέξει όλη την επίθεση και θα χρεωθεί με βήμα το Γαλανός. Χαμένο σταθερό. Έχουμε αλλαγές στην ομάδα μας στην NBC. Περνάει μέσα Ζησόπουλος. Περνάει Λαμπρέλης. Πάνε με την εμπειρία πλέον να παίξουν. Μια παιχνίδι στο παλί αυτή τη στιγμή. Ζησόπουλος. Δεν μπορείς να περάσει καλά και το Καρακώστας. Δεν συνεργαστούν καλά. Το έχεις ένα βήμα. Ουσιαστικά που κάνει εδώ ο Καρακώστας. Δεν τον επιτρέπει. Είναι αδεχτή την πάσα. Για πάσα που άνοιξε και αντίπαλη άμυνα. Γιακιώτης. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Θα πάρει το rebound, αλλά 0-2, Ζησόπουλος στο rebound. Γρήγορα για τον Καρακώστα. Δεν σκοράρει, δεν σκοράρει το rebound. Και το καλάθι από τον Λαμπρέλη. Περνάει πρώτη φορά την ομάδα των Βασιλιάδη PC μπροστά. Μετά από κάτι πάνω από 6,5 λεπτά στην αγώνα. Γιακιώτης, δεν θα σκοράρει. Λαμπρέλης. Yeah.
για τις επιλογές του αφού του Καρακώστα γίνεται ασυνοησία και ζητάει την αλλαγή. Πέρασε τόσο μας χώρου ο Στίκος στη θέση του Καρακώστα. Κατοχή για τους δυστυχισμένοι μαζί, επαναφορά από τα χέρια του Γρηγορόπουλου. Η μπάλα πηγαίνει στον Δημητρακόπουλο. Ποιος θα πάρει το σουτ, δεν θα βρει στόχο. Η μπάλα παίρνει φάλτσα μετά την αναπήρηση. Η Στεφάνη βγαίνει εκτός. Ζησόπουλος. Το σουτ χωρίς επιτυχία. Κρακιώτης, παρέμβαση κατά τα χέρια του Αλέξανδρου Καρακώστα. Ζωφίδης, 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 θα πάρει το σουτ. Δεν σκοράρει. Rebound από την πλευρά. Τον δεσμένο μας μια πολύ ωραία τρίπλα από τον Δημητρακόπουλο, δεν έχει αποτέλεσμα. Λαμπρέλης κάνει βηματισμό και καλά ταυτόχρονα. Κασιώτης. Έχουμε το φάουλ χωρίς καλά όμως το οποίο θα κερδίσει ο Δημητρακόπουλος. Δύο βολές. Να δούμε αν ο Δημητρακόπουλος θα μπορέσει να σκοράρει, να μειώσει το σκορ. Πρώτη βολή στο 2013-12, δύο εξαιρετικές λήξεις πρώτης περίοδου. Μια στους δύο όμως. Ζητόπουλος κατεβάζει. Περάσει πολύ ωραία τον Γαλανό. Για τους θα κλέψει. Περάσει τον Γαλανό. Και σκοράρει, περνάει μπροστά την ομάδα του, 13-14. Καλάθι και φάουλ από τον Αρσεκόντα, χρειώνει το φάουλ πάνω στον Γρηγορόπουλο. 15-14, τέταρτο ομαδικό φάουλ. Νομίζω τρίτο προσωπικό κιόλας. Αλλαγές για την ομάδα των Magic Net BC. Αλλαγή, βασικά. Στη θέση του Αλέξανδρου Καρακώστα περνάει μέσα ο Παραλίκης. Πολύ στην πλευματική δεν είναι έστοχη. Κατοχή όμως μένει στους μαζιλιάδες καθώς βγαίνει από Πούλιο. Στίκος. Το σουτ έστοχο από τον Ψικόντα. Ανεβαίνει για πάση 3. Η απάντηση δεν έρχεται από τον Γρηγορόπουλο. Πάει για το σερί και το κάνει. Και έχουμε time για την ομάδα των δυστυχισμένων μαζί. Μείνει στους 6 πλέον πίσω, 20-14, 1-52 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέφει μετά το time out. Επιστρέφει μετά το time out, περίμενα τον δυστυχισμένο μαζί. Είναι στο μείον 6 με 20-14. Μια ομάδα η οποία έχει μια καλό δυναμισμό. Είπαμε ένας σημαντικός παίκτης νύφη. Βλέπουμε το πρώτο του Παραλίκη και δεύτερη αλλίωση. Δεν επιτρέπει το σκοράρισμα. Θα τρέξει, θα σκοράρει όλη η ενέργεια δικιά του από την άμυνα μέχρι την επίθεση. Το 2-14. Και έχουμε και τον μπλοκ. Δεύτερο εξαιρετική άμυνα από τον Παραλίκη. Τελευταία φορά το πρωταγωνιστή σας τώρα. Δεν συνεχίζει το σέρι του Φεκόγκα. Για Κιώτης, Ζησόπουλος στο κλέψιμο. Ωραία. Λαμπρέλης. Το αριστερό της σκοράρει.
Το κάνω στο Τόγκας όμως. Στη συν 10 είμαστε στην NBC. 45 δεύτερα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Η Ακιώτης μπάλα εκτός. Κωστούς Αντοπούλιο εύστοχο. Δίνει τη σωστή ανάσα στην ομάδα του. Να δούμε αν υπάρχει απάντηση όμως. Βυσόπουλος θα πάρει το σουτ. Υπάρχει απάντηση. Υπογραφή Βυσόπουλου. Διακιώτης. Θα αφήσει την μπάλα στον Δημητρακόπουλο. Δεν δίνεται η ανταπάντηση. Τελευταία δεύτερα. Με τη δεύτερη αλμόνη Βυσόπουλος θα πάρει το σουτ μόνος του. Θα ήταν 27-17 λοιπόν η πρώτη περίοδος, ένα πολύ γρήγορο και ρούνο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι χάρημα οφθαλμών. Να δούμε αν θα συνεχιστεί έτσι λοιπόν. Να δούμε πού θα καταλήξει. Γιατί σε δύο ομάδες έχουμε τρεις περίοδους ακόμα μπροστά μας και παράτηση θα χρειαστεί για να μάθουμε τι θα γίνει. Επιστροφή στη δεύτερη περίοδο λοιπόν. Με τη ομάδα μας θα συνεχίσει σε ένα λοιπόν πρώτα να πούμε στο συν 10 και έχουν ευκαιρία να ανέβουν κι άλλο. Να πούμε την πρώτη πίεση. Καρακώστας, θα πάρει το σουτ. Μπάλα Στεφάνη. Η ομάδα των Σιμίν μαζί έχουν περάσει τον Φεσαντίδη και τον Μπίλια μέσα. Έχουν πάρει ανάση Πιλιακιώτης και Δημητρακόπουλος. Να δούμε πώς θα επηρεάσει όλο αυτό. Φάουλ ο οποίος κάνει ο Παραλίκης. Παλαφορά και επίθεση και σημαίνει μαζί τα χέρια του Γαλανού. Και έχουμε φάουλ το οποίο θα χρεωθεί δεύτερο ήδη στα πρώτα 41 λεπτά. Γαλανός θα περάσει, δεν μπορεί να σκοράρει. Λοιπόν, το στίκο. Καρακός θα τρέξει, Βυσόπουλος. Στη γωνία, Λαβέλης μόνος του. Δεν έχει σκορ. Καλανός πάει για το τρέξιμο. Περάσει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κατεβαίνει αυτό το πορκαλάθι, θα πούμε στην δεύτερη περίοδο. 27-19. Φάουλ το οποίο θα κάνει ο Φουσάντηρης πάνω στον Καρακώστα. Θα τον οδηγήσει στην γραμμή των βολών. Να μην κοιμάσει τη ομάδα σου στην δεύτερη περίοδο. Πρώτη βολή δεν είναι επιθυμένη. Μηδέν στις δύο, εξαιρετικό το ριμπόν και καλά στην παραλίκη. 29-19. Μπίλιας θα αλλάξει για τον Πούλιο, ποιος θα πάρει το σουτ. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Βυσόπουλος και τους μαθητές του NBC. Θα περάσει πολύ ωραία η μπάλα. Παραλίκης δεν θα καταφέρει να βάλει το χατήρι. Παρανός. Με τον Μπίλια. Μόνος ελεύθερος Πούλιος. Δεν σκοράρει. Και η μπάλα είναι για τους συγκεκριμένοι μαζί. Δεκατέσσερα τα δεύτερα. Καλανός. Πάει μέχρι μέσα μόνος του, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Διαφορά κατεβαίνει. Έχουμε βήματα τα οποία θα χρειαστεί ο Παραλίκης.
Ιωαννός κατεβάσει. Το σουτ έστοχο. Διαφορά έχετε στους 6 πλέον. Αν διακύρισε από εδώ και πέρα. Εκτός αν μπει το τρίποδο εδώ, το οποίο δεν είναι επισημένο στο σοφίδι. Μένει μαζί με ηρεμία. Έχουν κατεβάσει κι άλλο την διαφορά στους 4, το 25 πλέον. Καρακώστας, άνω του Χρυσαφίδη. Και έχουμε καλά φύγει αυτός, τραβήχθηκε το διχτάκι. Τυχερό καλάθι για τον Καρακώστα. Χέρι πόδι. 31-25. Γαλανός. Και φάουλ στην αρχή της επίθεσης και ενέργειας, να πούμε σωστά. Πάει στις βολές ο Γαλανός. Γαλανός, το βολή δεν είναι επιθυμένη, για φορά στους 6. Είναι στις 2 οι βολές, για φορά παραμένει στις 6, 31-25. Υπάρχει το κλέψιμο. Γαλανός. Πάει μέχρι μέσα και φάουλ του Ζησόπουλου. Άλλη μια φορά στην γραμμή των βολών θα οδηγηθεί ο Γαλανός. Η Αρκιώτης επιστρέφει στην θέση του Γρηγορόπουλου. Πρώτη βολή έστωχε ο Γαλανός. Είναι Δημητρακόπουλος στην θέση του Μπίλια, του Γαλανού. Θα πάρει και ο Γαλανός ανάστασης, ο οποίος έχει τρέξει γενικά το παιχνίδι. Καρακώστας. Έχει κλειστεί από δύο, θα βρει τη λύση όμως. Σουτ χωρίς καλάθι. Rebound θετικό όμως. Σόπουλος για τον Καρακώστα, παραλήξει ο σουτ, δεν βρίσκει σκόκε. Έχουμε, να δούμε, είναι, δεν είναι φαουλ, είναι, έχει πολλά δαχτή μπάλα να βγει. Πριν το σύντομα του Καρακώστα, κατοχή για την ομάδα μας έγινε NPC. Παραφορά τον Κουστόγκα. Βυσόπουλος, η Εστριακιώτη. Καρακώστας πολύ ωραία στο παραλίκι. Με δύο. Δεν σκοράρει. Το rebound είναι από τον Πίλια. Διακιώτης. Μπλοκ από τον Ζησόπουλο. Δεύτερο. Δύο σέρι τα μπλοκ. Καρακώστας. Δεν σκοράρει. Για την κατοχή φάση του Λεωτέμ τον Ζησόπουλο. Καλά σε τον Παραλίκη. Να δούμε λοιπόν αν θα υπάρχει απάντηση από την ομάδα των δυσκυσμένων μαζί. Κλειακιώτη. Δεν την δίνει εδώ πέρα. Να δούμε λοιπόν τους
μπροστά στην πισίνη του Παραλίκη. Έχει τον Βλιώτα, τον Βίλια. Είχαμε τον Βούλιο. Θα βγει μόνος του. Θα καρφώσει. Διαφορά κατεβαίνει στις 4. Τσεφτόγκας. Το δεσόβουλε μπάλα. Στη λίξη του πρώτου Σόπλο. Παραλίγο μπάλα Στεφάνη. Διακιώτης. Γωνία. Το σούτα στη γωνία δεν κατεβαίνει διαφορά. Τα χέρια του Τσεφτόγκα. Παρέω το πλαίσιο στον Φεσσαφίδη. Χωρίς αποτέλεσμα το σουτ. Λοιπόν του Παραλίκη. Και βάζει το σώμα εκτός φάσης τον Βίλια να καταφέρει να σκοράρει. Φεσσαφίδη θα πάρει το σουτ. Στεφάνη. Καρακώστας φάουλ το οποίο θα είναι από τον Πούτσο. Όχι είναι βήματα. Αλέξος Καρακώστας περνάει. Έξω ο Φεσσατήρδης, έξω ο Μπίλιας. Μέσα Γαλανός, μέσα Γρηγορόπουλος. Γαλανός. Με τον Ριζόπουλο προσωπικό. Καρακώστας θα κλέψει. Μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ, το οποίο θα αφιερωθεί ο Πούλιος. Θα δούμε τις βολές του Κώστα Καρακώστα. Το τη βολή δεν είναι εύστοχη. Δεύτερη είναι όμως. Στο συν 5, 34-29 για την ομάδα των Μαρτιούν FBC. Διακιώτης. Πολύ ωραία προσπάθεια, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Καρακώστας δεν συνεχίζει το σερί του. Ξεκινάει το σερί. Διακιώτης. Με κερδίζει το φάουλ και πάει το καλάθι. Η διαφορά κατεβαίνει 34-31. Πέμπτο ομαδικό για την ομάδα του μαζί με την Επισή. Στα 2-44 για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Ομαδική βολή του Γιαγιώτη. Δεν είναι επιτυχημένη. Σόπουλος. Θα πάρει το σουτ. Θα πάρει και το τρίποντο. 37-31. Επίδειξη ηρεμίας. Σωστή γρήγορη επίθεση από τον Σόπουλο. Καλανός. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Τσεφτόγκας. Λυσόπουλος. Παραφέρει στον Τσεφτόγκα που θα πάρει το σουτ. Δεύτερο σερί τρίποντο για την ομάδα των Magic Mountain FBC. Διαφορά μπαίνει σε 9 πλέον. 40-31. Πούλιος. Δεν έχει αποτέλεσμα το σουτ του. Καρακώστας, αφήνει στον Τσεφτόγκα. Δεν θα πάρει το σουτ. Σερί. Και έχουμε time out. Μετά από αυτό το σερί των 9-0 με τα 3 τρίποντα. 2 από τον Τσεφτόγκα και από τον Ζησόπουλο. 43-31 και time out. Επιστρέφουμε το time out της ομάδας του αντισυγκισμένη μαζί. Όπου έως τώρα. Είναι πίσω με 12 αυτή τη στιγμή.
την επίθεση όμως κρατάνε. Μπάλα έχει βγει εκτός υπέρ τους. Γρηγορόπουλος και παραφορά. Διακιώτης δεν θα βρει καλά στην πρώτη, ούτε στην δεύτερη προσπάθειά του. Στίκος. Καρακώστας, σαν αδελφό του. Θα πάρει το σουτ. Θα σπάσει το σερί της ομάδας του εδώ πέρα. Διακιώτης. Μητρακόπουλος, σαν αφιακιώτης. Πολύ αγωγή του Γαλανού. Τη βλέπει ο Διακιώτης, την δίνει την πάσα και καλάθι. 43-43. Λίγο τη λήξη του χρόνου. Εδεβάζει ο Ψοφίδης στους Μάσης με NBC. Θα πάρει το σουτ. Δεν θα πάρει καλάθι. Θα πάρει ο Σοφάλο Γρηγορόπουλος. Το φάουλ το οποίο θα χρεωθεί ο Αλέξανδρος Καρακώστας. Πέμπτο μαδικό. Στη γραμμή των βολών λοιπόν. Με τις δυο βολές. Σε ό,τι δεν είναι έφτωχη. Μία στις δύο, κατεβαίνει η φάση σε 9-43-34. Τελευταία 25 δεύτερα για την δεύτερη περίοδο. Πάσχε του Τσεσόγκα. Θα πάρει να πάρουν το χρόνο σχεδόν μέχρι τέλους όπως φαίνεται. Πάσε στην αδερφησή. Το σουτ χωρίς ευθυσία. Τελευταία δευτερόλεπτα. Διακιώτη. Σε πίεση. Θα πάρει το σουτ. Δεν παίρνει το πόντο. Πόντος όμως. 43-34 για το τέλος του ημιχρόνου. Πάμε στο ανάλογο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημιχρόνο. Επιστρέφουμε λοιπόν στο παιχνίδι, στην τρίτη περίοδο και γρήγορα γρήγορα καλά θα το Φεσατήρι για την ομάδα των δυστυχισμένοι μαζί. Παραλίκης. Δεν έχει καλά. Τσεφτόγκια. Έχουμε αλλαγή αρχικά. Θα περάσει ο Λαμπρέλης η θέση του Στίκου. Οι ζέστες επηρεάζουν στα μηχανήματα. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. Μπάλα στα χέρια του Σεστόγκα. Είναι πολύ ωραία του Παραλίκη. Θα κερδίσει το φάλο τον Πούλιο. Πρώτο παιχνίδι, πρώτο φάουλ στο τρίτο δεκάλεπτο. Είναι η ομάδα των Μάσης με NBC. Στη γραμμή των βολών Παραλίκης. Πολύ πολύ έστοχη. 44-36 και πάνε να παίρνει αυτό. Δύο στις δύο. 45-36. Μητρακόπουλος. Και πάτημα στα πλάγια. Αλλάζει μπάλα κατοχή. Καρακώστας. Μισόπουλος.
Καρακώστας. Πολύ καλή άμυνα του Δραγόπουλου. Άσο Ζησόπουλο. Καρακώστας. Ένα πολύ ωραίο δίδυμο εδώ πέρα. Και έχει να κλειδώσει ο Παραλίκης. Μεγάλη τριάδα. Ο Δραγόπουλος αφήνει για τον Μπίλια. Δεν βρίσκει έως καθόλου χρόνο το φάνησμα. Κατεβάζει τον Σόγκας. Πολύ κυκλοφορία. Παραλίκης. Βάλα εκτός. Το σουτ χωρίς επιτυχία. Rebound από τα χέρια του Κούζου. Πάει μόνος του, θα χάσει την μπάλα. Παραλίκης. Κάρφωμα. Και ανεβάζει διαφορά. Και υπάρχει απάντηση στο Γαλανό. Καλάθι και φάουλ. Και έχουμε time out. Αδεμέτρη. Επιστρέφουμε τώρα στο time out. Τελικά το καλάθι δεν μέτρησε. Το Γαλανό. Οπότε έχουμε παραφορά στην πλάγια γραμμή. Τα χέρια του Μπίλια, τα χέρια του Κυλιακιώτη. Είναι το σουτ, έστοχο. 49-41. Η απάντηση δεν δίνεται. Μπορεί να πάρει λίγο το κλέψιμο εδώ τον Γαλανό. Μένει σε φωτόκα. Πέντο σουτ. Γαλανός θα μειώσει. 49-43. Ζησόπουλος. Πάρα πολύ ωραία πάσα, αλλά προλαβαίνει ο Πούλιος. Καλώς δεν μπορεί να σκοράρει. Λοιπόν, του Παραλίκη. Δευτόγκας. Πολύ ωραία συνεργασία Παραλίκης. Δύο πόντια εύκολη για τα χέρια του. Κατεβάζει Κυλιακιώτης. Καλανός, πολύ ωραία πάσα. Αλλά ο Μπίλιας δεν καταφέρει να εκμεταλλευτεί την ελευθερία που είχε. Κατεβάζει Λαμπρέλης. Δέχεται την αλλίωση από τα χέρια του Πούλου. Διακιώτης προ σπίτι, αλλά σκοράρει. Τους έξι πάλι, 51-45. Ζησόπουλος θα πάρει το screen. Δεν θα πάρει το screen, δεν θα πάρει το σκόντους όμως. Τρίτη προσπάθεια ανεπιτυχής για αυτήν την πλευρά των Magic Warriors BC. Διακιώτης, Πούλιος. Πάει μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει. Το rebound τον Μπίλια θα χάσει. Κατά τύχη, κατά κακή τύχη, το καλάθι. Στην αντίπερα όμως δεν κάνει κάτι τέτοιο ο Παραλίκης. Ανεβάζει διαφορά στους 53-43. 53-45. Διακιώτης. Λάθος κλέψιμο Παραλίκης. Καβρέλης. Φάουλ του Γρηγορόπουλου. Yeah.
αλλαγές για τις δύο ομάδες. Ζησόπουλος παραφέρει στα χέρια του Χροφίδη. Παραλύσεις εσποράρι. Πεσαυτίδης. Έχει όλο το γήπεδο. Βούτυρο στο ψωμί. Στο ψωμί για τον Παραλύκη. Ότι είναι πλευρά των συγκεκριμένων μαζί. Ρυσόπουλος. Πάρα πολύ ωραία πάσα χωρίς αναπόκριση όμως. Ρυσόπουλος δεν καταφέρει να σκοράρει. Και τεχνική ποινή, η οποία θα προφέρει. Θα πέρασε ο Τσαρακόπουλος στη θέση του. Η ποινή, η βολή της ποινής θα κερδίσει τον Ζησόπουλο. Έχουμε πει και νωρίτερα, η εμπειρία είναι που μιλάει εδώ πέρα. Και έχουμε αλλαγές και την πλήρα δομάδα στην NBC. Στίκος αντί του Παραλίκη. Ζόπουλος, Πεσαυτίδης, τρομερό, τρομερή αμυντική ενέργεια. Πάρα γρήγορα στον Σοφιωτό, το οποίο της χωράρει. Διακιώτης τρέχει όλο το γήπεδο. Πολύ ωραία ενέργεια, φυσικό το αποτέλεσμα. Ζησόπουλος, διαφορά στους 11. Ομοφόρος σχεδόν της Βίνη, τον αντίπαλό του. Και σκοράρει ο Άλεξανδρος Παρακώστας. Μετά από την, το παίξιμο του Ζησόπουλου, είπαμε, έσβησε τον αντίπαλό του. Πουλιός δεν έχει άστρο αυτή τη στιγμή. Η υπόλοιπη ομάδα γενικά. Το συγκεκριμένο μας είναι σε κακή στιγμή αυτή τη στιγμή. Την περίοδο. Σούτα στον Ραχίδη του Ψωφίδη χωρίς αποτέλεσμα. Και το καλά έρχεται από τον Δημητρακόπουλο. Σε αυτό ο Γκάς θα πάρει το σουτ. Θα πάρει τους τρεις πόντους. 61-47. Μητρακόπουλος, Διακιώτης, καλός ο rebound, καλάθι και φάουλ. Το έμεσο τρίποντο πλησιάζει, όμως θα πάρθει κιόλας. Γαλανός συμπληρωματική βολή. 12 διαφορά, 61-49. 3-18 για την κλήξη της τρεις περίοδου. Παραμείνει εκεί. Και έχουμε επανάληψη. Πολύ πάλι εκτός από όλα αυτά. Ζησόπουλος κατεβάσει. Θα πάρει το σουτ.
δεν είναι έστοχο. Διακιώτης. Φάουλ, το οποίο θα κάνει ο Χρυστοφίδης. Δεύτερο βαθικό. Πολύ ωραία, Τρακόπουλος θα πάρει και το σουτ, αλλά δεν έχει το καλάθι. Πάω δύο πως αυτής εκεί, αλλά ο Καρακώστας αλλά και ο Ροσέκης είναι διαφορά. Καρακώστας που σκοφίδει θα πάρει το σουτ. Δεν έχει το καλάθι. Ο Τρακόπουλος θα τρέξει πολύ ωραία. Δεν έχουμε καλάθι, Θεσσαρτίδης. Θα κερδίσει το φάουλ. Τέταρτο βαθικό. Πάνω φορά την πλάγια, από την baseline. Διακιώτης. Δεν καταφέρει να σκοράρει Ζησόπουλος στο rebound. Περάστη πολύ ωραία η πάλα και το κόψιμο τον Πούλιο. Γαλανός. Με ευκαιρία τους συστημένοι μαζί να μειώσουν. Και το κάνουν. Και θα κατεβαίνει στις 10 μετά το καλά του Γαλανού. Καρακώστας θα χάσει την κατοχή. Θα πάει να γκρεμίσει και το λόγο. Και θα κάνει να γκρεμίσει. Αλλαγή για την εμάς του RBC. Θα περάσει παραλίκη. Κανά στέφη σοφίρια αυτή τη φορά. Ξαρτίδης. Πάσε το Γαλανό. Πούλιος αφήνει τον Πλιακιώτη να πάρει το σουτ και μείον 3 πλέον. Κατεβαίνει διαφορά σε 7. 61-54. Ζησόπουλος, μπάλα. Θα το πάρει όλο μόνος και καλά θα κάνει. Και βάσει αποτελέσματος. Μητρακόπουλος την μπάλα. Ερεμίσει λίγο την επίθεση. Μέχρι μέσα μόνος του, αλλά μέσα δεν είναι η μπάλα. Ζησόπουλος αφήνει για τον Στίκο. Καρακώστας με τον Ζησόπουλο. Ένα Καρακώστας από τα 7,5 μέτρα μέσα. Το αφήνω στην γραμματεία. Έξι 54, 10 δεύτερα για την επίθεση. Γαλανός. Κλέψιμο τον Καρακώστα. Και φάουλ τον Θεσσαρτίδη. Πενόδημη ο Γρηγορόπουλος στη θέση του Πλιακιώτη. Τελευταία 17 δευτερόλεπτα της περίοδου. Δεκαεφτά τα δεύτερα. Παραλίκης. Τα σκοράρει. 68-54, τελευταία 10 δεύτερα. Γρηγορόπουλος. Και έχουμε καθαρή άμυνα στην αέρα. 2 δεύτερα. 14 στην πόντι, στην τρίτη περίοδο διαφορά, 68-54. Πάμε από τον Γρηγορόπουλο.
Κούλιος. Συλλήφθη χωρίς καλάθι. Τέλος περίοδου 68-54 για την ομάδα των Manchester United BC. Τέταρτη και τελευταία περίοδος στο σύντη 14 η ομάδα των Manchester United BC. Το καρακό στην πρώτη επίθεση και καταφέρει να σκοράρει. Η μπάλα είναι μαζί, καθώς στην διεκδίκηση ο Καρακός πατούσε εκτός. Θεσσαλτίδης. Μπάλα στο πίλια. Δεν θα σκοράρει. Γρηγορόπουλος. Δημητρακόπουλος στο σουτ. Για τρεις φορές επιτυχία. Τρέξει ο Λαμπρέλης. Αφήνει για τον παραλίκη. Το σουτ έστοχο, 71-54. Βουλιακιώτης. Και μπάλα κάνει τον αξίδι της πλέον. Πραγματικά μια ερεκτικό μπλοκ από τον παραλίκη. Θα δούμε και την επίθεση, δεν θα ολοκληρωθεί, είναι το κλέψιμο. Το Σκαλακώστα και το παραλίκη θα πείσει. Δεν θα γυρίσει το φάουλ εν τέλει. Φάουλ τον Θεσσαλτίδη. Αλλαγές για την ομάδα των δυσκολημένων μαζί. Το φάουλ γίνεται μετά το rebound, οπότε είναι σε ένα αποτέλεσμα. Κατοχή από την baseline. Κυριακιώτης θα κλέψει. Θα κρατήσει την κατοχή. Δαρανός. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Τρομερή πίεση για τον αντιπάλο του. Παρ' αυτά το καλάθι δεν θα έρθει. Το σύν 17 και ανεβαίνει στους 20 πλέον με το τρίποντο του Καρακώστα. Πουλίο στο σουτ και πάρα στα χέρια του Λαμπρέλη. Καρακώστας. Αυτό θα δώσει το τέψιμο Δημητρακόπουλος. Όχι. Καρακώστας. Διακοπή για το μεταγωσμό Διακιώτη. Και time out για τους ευδυστυχισμένοι μαζί. Μετά τον προσφερότρομα του που έτσι τηλέφωνο Καρακώστας και Διακιώτη να επιστρέφει. Και το time out και το καλάθι πλέον από τους ευδυστυχισμένοι μαζί. Από τα χέρια του Γαλανού. Καρακώστας. Φυσικός. Πάντο σουτ. Δεν έχει αποτέλεσμα. Γαλανός. Και το κλέψιμο δεν θα ολοκληρωθεί από τον Αλέξανδρο Καρακώστα. Το σουτ θα πάρθει, υπότι όχι. Αλέξανδρος Καρακώστας. Θα βρέλεις. Θα πάρει το σουτ. 79-56. Διακιώτης. Δίνει απάντηση. Καρακώστας, Λαμπρέλη. Καρακώστας, σκοράρει εδώ. Λαμπρέλη στο rebound, ούτε εδώ θα μπορέσει. Και φάουλ του Καρακώστα πάνω στον Γαλανό.
επαναφορά την πλάγια γραμμή. Διακιώτης. Από απόσταση μπάλα βρίσκει Στεφάνη. Σώζει ο Δημητρακόπουλος. Πουλιός θα σκοράρει. 79-61. Παραλίκης θα σκοράρει. Διαφορά παραμένει στις 20. Δημητρακόπουλος. Πουλιός. Και φάουλ για δύο βολές. Πρώτη βόλη του Πουλιού εύστοχη. 81-62. Αλλά να πει. 2-2 οι βολές. Αντίθεση, ζωτή επανάληψη του πολύ. Εύστοχη. 81-63. Δύο μέτρες από τις εκτελέσεις κάνουν, τρεις μπήκανε. Λαβρίνη σε κατεβάση. Και έχουμε φάουλ. Θα χρεωθεί. Θετικό φάουλ. Θα χρεωθεί πάνω στον Αστίκο. Κατοχή για την ομάδα των Τιμένη μαζί, αφού καθαρίσει και το παρκέ πρώτα. Συνέχεια στον αγώνα λοιπόν. Γαλανός. Πέμπτο φάουλ λόγω των βολών. Πρώτη βολή έφευγε για τον Γαλανό. 81-64. Διαφορά στους 17. Δύο στις δύο. 5,5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Καρακώστας. Τον Αλέξανδρο Καρακώστα. Παραλίκη. Θα πάρει το σούτ από απόσταση. Και έχουμε φάουλ χαμηλά από τον Δίλια. Παναφορά τον Αλέξανδρο Καρακώστα, τον αδερφό του. Παραλίκης Καρακώστας. Πολύ ωραία κίνηση, χωρίς καλάθι όμως. Μπάρα συνηθισμένοι μαζί, όποιοι έχουν ευκαιρία να μειώσουν διαφορά κι άλλο. Στη μέση της περίοδου πλέον. Γαλανός, καλάθι και φάουλ. Θα μειώσει, 81-67. Ευκαιρία για το έμεσο τρίποντο, τα διαφορά και στους 13.
όχι η βόλη. Περνάει μέσα ο Λαβέλ και βγαίνει, περνάει ο Φεστόγκας. Παραλίξα τρέξει. Πίεσε τον Πούλιο. Φάουλ το οποίο γίνεται τον Μπίλια. Πολύ είναι, δεν είναι ευτυχημένη, παραμένει για φάση 13. Οι δυο της βολής δεύτερης, η δεύτερης δύο και η πάνω ποιον, το Γαλανό, ο οποίος θα τρέξει στο διασμό. Θα σκοράρει στους 11.81.70. Φεστόγκας. Περνάει πάρα πολύ ωραία και καθαρή άμυνα του Φεσατίδη πάνω στον Παραλίκη. Φάουλ του Γαλανού ψηλά. Γαλανός ευτυχώς παρατυπτώσει, είναι σε καλή κατάσταση. Πρώτη βολή εύστοχη. 81-71. Ευκαιρία κατέβαση μονοψήφιο. Κατέβαση μονοψήφιο διαφορά. Δεν το κάνουν όμως, το κάνει ο Γαλανός. Ο Σόγκας. Πολύ ωραία προσπάθεια. Θα κρατήσει. Και τον Πούλιο. Γαλανός θα πάρει το σουτ. Χωρίς τύχη. Το rebound από τα χέρια του Παραλίκη. Καρακώστας. Το σουτ για 3 του Παραλίκη έστοχο. 84-71. 3 και 10 για τη λήξη. Διακιώτης δεν μπορεί να απαντήσει. Σεφτόγκας. Δεν θα πάρει χερή ομάδα τον Βασιλερεβιτσί. Διακιώτης. Πέρασε πολύ ωραία. Θα σκοράρει. Γι' αυτό κατεβαίνει στις 11. 84-73. Καρακώς θα σκοράρει. Εδώ δεν καταφέρει να σκοράρει ο Κυριακιώτης. Φάουλ από τον Γαλανό. Τρίτο ομαδικό. Λαμπρένης θα περάσει. Παραλήξα πάρει τις ανάσεις του. 2 και 16 στο συν 13. Φεστόγκας. Θα περάσει πολύ ωραία στο φίδι. Έλα φέρα σκοράρι όμως. Πούλιος. Διακιώτης, ασχολάρει, κατεβάζει διαφορά.
σε 11 πάλι, 86-95, 1-52. Οφέρνει πολύ ωραία ο Κόγκας, Λαμπρέλης. Και έχει ωραία φυσατήρηση εκεί πέρα. Και Στόγκας θα πάρει το σουτ. Νομίζω εδώ κλείνει η νίκη, να είναι το τέλος στις 14. Και φάουλ Καρακώστα. Αλλαγή την ομάδα των Σκουμέ μαζί, περνάει ο Γρηγορόπουλος στον Κακόπουλο. Πιακιώτης, με την βολή έστοχη, 89-76. Μία στις δύο. Μπάλα στους Μάσιμιά NBC. Ανεβάζει σε Τόγκας Λαμπρέλης, 91-76. Ένα υψηλό σκόρ που θα το περιμέναμε. Σαρτίδης δεν σκοράρει. Ένα λεπτό και 4 δεύτερα για το τέλος. Καρακώστας. Ένα σκοράρι. Το rebound. Αυτό κλείσιμο. Κλείβει Φεσατίδης. Και αυτός το πάρει. Το σκοράρι. Δημητρόπουλος. Σε φιλικό κλείσιμο το κλείσιμο. Λαμπρέλης. Δεν έχουμε την 104 λοιπόν. Ό,τι φαίνεται. Πέντε, τέσσερα. Και έχουμε το τέλος. 97-78. Τελευταίο λεπτό να το απολαμβάνουν οι παίχτες με ένα πολύ ωραίο κλίμα. Να φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Εμείς ευχόμαστε για μια σχετική συνέχεια από εδώ και πέρα.